Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του απορρίτου των τηλεπικοινωνιών προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την πρώτη δημόσια παρέμβασή του μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο κ. Καραμαλής εξήγηλε την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και των ανεξάρτητων αρχών, εντατικούς ελέγχους και αυστηρότερες ποινές για όσους συμμετέχουν σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες ή επωφελούνται από αυτές. Η κυβέρνηση επισήμανε εμπιστεύεται πλήρως τη δικαιοσύνη και η εποχή της συγκάλυψης έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή, στέλνοντας μήνυμα στα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Καραμαλής υπογράμμισε ότι σε θέματα εθνικής σημασίας δεν χωράνε μικροκομματισμοί και ανευθυνότητα, αλλά απαιτείται συνένωση δυνάμεων και προσπαθειών, ενότητα και αίσθημα ευθύνης. Πριν από την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός είχε συναντήσεις με τους προέδρους των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών, καθώς και με συνταγματολόγους. Ένας εξ αυτών, ο κ. Τσάτσος, δήλωσε ότι το αργότερο σε 10 ημέρες θα υπάρξει απάντηση εάν χρειάζεται ενίσχυση ή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Το ΠΑΣΟΚ τώρα, διαστόματος του εκπροσώπου Νίκου Αθανασάκη, σχολίασε την ομιλία του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι ύστερα από 11 μήνες σιωπής και συγκάλυψης, ο κ. Καραμαλής εμφανίστηκε για να μιλήσει ως άσχετος τρίτος. Θετικό στη γρίπη των πτηνών βρέθηκε το δείγμα της αγριόπαπιας από τη Σκύρο που είχε σταλεί για εξετάσεις στο Λονδίνο. Εν τω μεταξύ, αρνητικά βγήκαν και τα δεύτερα τεστ για τη γρίπη των πτηνών που έγιναν σε έναν 15χρονο και έναν 29χρονο κυνηγό, οι οποίοι νοσηλεύονται με ύποπτα συμπτώματα στη Θεσσαλονίκη. Ο μαθητής, ο οποίος είχε πιάσει έναν από τους νεκρούς κύκνους, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ειδικών παθήσεων χθες με συμπτώματα της επικίνδυνης γρίπης και εισήχθη στο θάλαμο απομόνωσης. Οι γιατροί προχωρούν σε αναλυτικότερες εξετάσεις διότι ο νεαρός είναι εμπείρετος. Ο 29χρονος κυνηγός τώρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και η κλινική του εικόνα είναι καλή. Εν τω μεταξύ και άλλα νεκρά πουλιά εντοπίστηκαν στον Αγιώκαμπο της Λάρισας και στους νέους επιβάτες της Θεσσαλονίκης. Με πτωτικές τάσεις κινείται αυτή την ώρα η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 4.087,54 μονάδες, μειωμένος κατά 1,47%. Και να ενημερωθούμε τώρα αναλυτικά για τον καιρό του ερχόμενου τριημέρου από τον μετεωρολόγο μας Σπύρο Λινάρδο. Κρύο και βοριάδες μέχρι και την Τετάρτη το μεσημέρι, ενώ οι χιονοπτώσεις θα είναι λίγες μικρής διάρκειας και κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Από την Πέμπτη ο καιρός αλλάζει, με νοτιάδες, τοπικές βροχές και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, που την Παρασκευή θα είναι αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα. Αύριο στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε λίγα σύννεφα που τοπικά θα είναι πιο πολλά και ίσως χιονίσει για λίγο το πρωί, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα έχουμε συννεφιά με τοπικές χιονοπτώσεις μικρής διάρκειας και χιονόνερο στις πιο νότιες περιοχές. Πάντως από το βράδυ τα φαινόμενα βαθμία θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολικοί στα δυτικά 3 με 4 μπουφόρ, στα ανατολικά πιο ενισχυμένοι θα φθάνουν τα 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο τα 6 και πρόσκαιρα την ημέρα τα 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση θα πλησιάσει το μεσημέρι. Στα βόρεια στους 4 βαθμούς, στα δυτικά στους 10 και στους 8 με 9 στην υπόλοιπη χώρα. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη θα έχουμε και πάλι λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις και στις πιο νότιες περιοχές χιονόνερο. Σταδιακά όμως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Βόρεια Κρήτη και μετά το μεσημέρι θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 και τοπικά στις νότιο-ανατολικές περιοχές 7 με γρήγορη όμως εξασθένηση και θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα με παγετό τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα υπηρωτικά. Την Πέμπτη θα έχουμε αραιή συννεφιά που μετά το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία θα πυκνώσει και θα βρέξει για λίγο, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Εξάλλου με τους νότιους ανέμους, που η έντασή τους αργότερα στα πελάγη θα φτάνει τα 6 μποφόρ, η θερμοκρασία ανεβαίνει την ημέρα, αλλά τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα σημειωθεί και πάλι παγετό στα υπηρωτικά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Αναλυτικά ρεπορτάζ από την Ελλάδα και από τον υπόλοιπο κόσμο στα νέα του Αντένα στις 8 με την Έλλη Στάι. Καλό σας απόγευμα.